Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Citizen Web TV. «150 δείκτες μνήμης, μια σειρά επιδαπέδιων ή επιτύχιων πινακίδων μεγάλων διαστάσεων θα τοποθετηθούν σε χώρους και σημεία της πόλης που έγραψαν ιστορία και άφησαν τα σημάδια τους επάνω της. Σημεία αρχαιολογικού, ιστορικού, πολιτικού, πολιτισμικού ενδιαφέροντος, θέσεις που σηματοδότησαν την ιστορία της πόλης και των ανθρώπων της ανά τους αιώνες της ύπαρξής της, εντοπίζονται, αναλύονται και παρουσιάζονται, γνωστοποιούνται στους πολίτες μέσα από μια πρωτοπόρα για τα παγκόσμια δεδομένα των πόλεων πρόταση, έργο που υλοποιεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Κέντρο Ιστορίας της Πόλης, επιστήμονες του οποίου ανέλαβαν τη συγγραφή των ενημερωτικών κειμένων. Εμβολιαστικό κέντρο στο οποίο οι άποροι και οι ανασφάλιστοι πολίτες μπορούν να εμβολιαστούν για τη γρήπη, λειτουργεί από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Οι εμβολιασμοί γίνονται κάθε ημέρα από τις 9 το πρωί έως τις 1 το μεσημέρι στο τμήμα της Δημόσιας Υγείας. Βαριές ποινές κάθριξης 7 έως 15 χρόνια επέβαλε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης σε βάρος τριών ατόμων που εξαπάτησαν τουλάχιστον 100 επενδυτές με αποτέλεσμα να τους αποσπάσουν τα εφάπαξ αλλά και τις οικονομίες τους. Τα χρήματα που επεξαίρεσαν το διάστημα 2000-2004 προσεγγίζουν τα 20 εκατομμυρίων ευρώ. Τα θύματα ήταν στην πλειονότητά τους απόσταρτη αξιωματική του στρατού. Νέες καθαιρέσεις παράνομων διαφημιστικών πινακίδων από κοινόχρηστους χώρους και κτίρια θα πραγματοποιήσει το επόμενο διάστημα ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με στοιχεία των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, μετά από 2 χρόνια καθημερινών ελέγχων, καταγράφηκαν από το Τμήμα Τελών Διαφήμισης 5.380 επιχειρήσεις με παράνομες πινακίδες, από τις οποίες οι 3.158 τις αποξήλωσαν με δικές τους ενέργειες. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η πλειονότητα των καταστηματαρχών και επιχειρηματιών συμμορφώθηκε με το μέτρο, σημειώνει ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων, Χασδαί Καπών. Σε εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 4 ετών, καταδικάστηκε από το αυτόφορο τριμελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης ο ιδιοκτήτης της Express Service Γιάννης Ραπτόπουλος. Ο 70χρονος γνωστός επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη κρίθηκε ένοχος για μη καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών ύψους σχεδόν 700.000 ευρώ, που αφορούν το διάστημα από το Δεκέμβριο του 2009 έως τον Απρίλιο του 2012. Μαθήματα σε 60 μαθητές λυκείων, οι γονείς των οποίων αδυνατούν να τους παρέχουν φροντιστηριακή υποστήριξη, προσφέρουν εδώ και λίγες ημέρες αφιλοκερδώς εκπαιδευτική διαφόρων ειδικοτήτων στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Το Κοινωνικό Φροντιστήριο συστάθηκε με πρωτοβουλία της Αντιδημαρχίας Παιδείας και Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου και του Συλλόγου Γονέων του Διαπολιτισμικού Λυκείου. Τους εκπροσώπους τους στον Σύλλογο Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού, αλλά και στο Πανελλήνιο Συνδικαλιστικό τους Όργανο, θα εκλέξουν οι καθηγητές του Αριστοτελού Πανεπιστημίου στις εκλογές που θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη Τρίτη. Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο διοίκησης του Αριστοτελείου από τις 10 έως τις 6, όπου θα στηθούν 2 ξεχωριστές κάλπες για τα 2 όργανα. Για αύριο Παρασκευή 18 Ιανουαρίου θα εκδηλωθεί ασθενής βροχόπτωση με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 11 έως 14 βαθμούς Κελσίου και μέτριους νοτιούς ανέμους έως 5 μποφόρ. Το μεσημέρι ο καιρός θα παρουσιάσει το ίδιο σκηνικό με την εκδήλωση ασθενούς βροχής και το θερμόμετρο να φτάνει τους 9 βαθμούς Κελσίου με μικρή εξασθένιση των ανέμων από νότια κατεύθυνση και ένταση μέχρι 4 μποφόρ. Αυτό κυρίες και κύριοι ήταν το σύντομο δελτίο της Citizen Web TV. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.